Συνήθως επειδή καλούν τους πολίτες, ενημερώνοντάς τους ότι έχουν επιστροφή φόρου και για να τη λάβουν θα πρέπει να δώσουν συγκεκριμένους κωδικούς. Τον τελευταίο καιρό κλιμακώνεται το φαινόμενο με τις διαδικτυακές απάτες έναντι πολιτών και επιχειρήσεων. Οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι σε αυτή την περίπτωση, γιατί τελικά καταλήγουμε επικαλούμενοι ή επτήτοι τη σχέση πελάτη-λογιστή, την σχέση εμπιστοσύνης, να την εκμεταλλεύονται και να αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αυτή την περίπτωση, γιατί τελικά καταλήγουμε επικαλούμενοι ή επτήτοι τη σχέση πελάτη-λογιστή, την σχέση εμπιστοσύνης, να την εκμεταλλεύονται και να αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς.